άκουγα το πρωί τον Νίκο Χατζηνικολάου να προτείνει να βγούνε τα ποσά για τα τελευταία 10 χρόνια για να μάθουμε τι έχει πάρει ποιος, γιατί τελικά φτάνουμε να λιθοβολούμε τα μέσα και όχι αυτούς που δίνουν τα χρήματα. Και ρωτώ, εσείς έχετε σκελετούς στην ντουλάπα, σας αγχώνει αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να μην κάνατε καμπάνια τύπου μένουμε σπίτι, αλλά πράγματι καμπάνιες ΙΔΕΚΟ έκαναν. Κύριε Γιάμαλη, μας απελευθερώνει και μας γεμίζει χαρά. Δηλαδή, αν υπήρχε το οποιοδήποτε ψεγάδι στη δική μας διακυβέρνηση, φαντάζομαι ότι τα λαγωνικά της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πάρα πολύ σοβαρά, θα μας είχαν ξετινάξει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εγώ στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία, εξ όσων θυμάστε, ήμουν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παρακολουθούσα κάθε μέρα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ποτέ δεν θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα, ζητώντας να του δοθούν τα ποσά. Θέλω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εμάς, στο βαθμό που περνούσε από το χέρι μας, κάναμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις διαφάνειας σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Υποχρεώσαμε με νόμο τις τράπεζες να αναρτούν τα ποσά που δίνουν στο Α, στο Β, στο Γ, στο Δέλτα Σάιτ. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό συνιστά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια ομολογία ενοχής, ότι ναι, κάναμε αυτό που κάναμε, αλλά και εσείς κάνατε και τα λοιπά, δηλαδή μια προσπάθεια επικοινωνιακού συμψηφισμού. Μας βγάλουν ότι υπάρχει να βγει και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα, όλοι καταλαβαίνουν. Εδώ βγήκε η κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στην πολιτική ζωή της χώρας και τους τράβηξε τα αυτιά. Λοιπόν, είναι προφανές ότι και αξιοποίησαν την κρίση για να την χειριστούν σαν ευκαιρία. Και λέει ο κύριος Σπανάκης, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αφού ρίξα πρόβλημα, δώστε τα. Η αλήθεια είναι ότι έχει καθυστερήσει αρκετά αυτή η λίστα με τα ποσά. Αυτό είμαστε κακοπροαίρετοι εμείς. Θα εκτεθούμε και εμείς που είμαστε κακοπροαίρετοι. Να δούμε. Mm-hmm. Βάλατε, ας πούμε, στοιχείο την επισκεψιμότητα, αυτό θα φανεί. Βάλατε στοιχείο τους εργαζόμενους ανά site, αυτό θα φανεί. Βάλατε στοιχείο το περιεχόμενο, αυτό θα φανεί. Τώρα, λέει ο κύριος Σπανάκης, μα πήρε η κόντρα ο ριζοσπάστης, η Αυγή και τα λοιπά. Ο αντιπολιτευόμενος δηλαδή, τύπος κατά τον διανοείται κάποιος, δηλαδή στην Ευρώπη, ότι θα υπάρχουν μέσα τα οποία δεν θα έπαιρναν χρηματοδότηση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να διανοηθεί αύριο, πείτε ένα μέσο ας πούμε που μας έκανε μας σκληρή κριτική, το Χ, το Ψ, το Ζ. Έχω φίλους σε όλα τα μέσα μας κάνανε σκληρή. Δεν θα πάρει χρήματα. Είστε κοινωνικός, κύριε Ζαχαριάδη. Το θεωρώ υποχρέωσή μου να μετέχω στο δημόσιο διάλογο ακόμα και στα πιο σκληρά παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί αυτό. Απέναντίας, εγώ έχω να σας πω σημαντικές ιστοσελίδες με συμβολή στην δημοκρατική αρθρογραφία, οι οποίες δεν πήρανε. Είδα, ας πούμε, τη ιστοσελίδα libre.gr. Διαμαρτύρεται ότι δεν πήρε χρηματοδότηση. Έχει μπει στο Μητρό Online Media όμως. Δεν το γνωρίζω. Αν δεν έχει μπει, αυτό είναι αυτή η εξήγηση. Δεν το γνωρίζω. Δεν πήγε είναι. Με βάση το Μητρό Online το Media, βέβαια. Ο ερωτικός είναι στο Μητρό. Το iEdisis.gr. Η εφημερίδα ντοκουμέντο. Θα πούνε κάποιοι, θα πάρει ο Βαξεβάνης. Είναι δυνατό να πάρει ο Βαξεβάνης να γίνει τέτοιο έγκλημα. Πώς έχει απαντηθεί, κύριε Σπανάκη. Ένα λεπτό. Μην το ξαναπείτε, γιατί κάνει μηνύσεις, ξέρετε. Γιατί είναι ψευδές αυτό. Εμείς δεν διανοούμαστε όταν και εφόσον με εντολή του ελληνικού λαού επιστρέψουμε στα πράγματα να φημώσουμε φωνές που μας κάνουν αντιπολίτευση. Αλλά στο υποθετικό σενάριο που θα κάναμε κάτι τέτοιο, δικαίως η Νέα Δημοκρατία θα έβγαινε, θα μας έλεγε φασίστες. Δεν θα μας έλεγε φασίστες. Δηλαδή να κοπεί χρηματοδότηση. Άρα επί των ημερών υπήρχε διαφάνεια ότι δόθηκε, ανακοινώθηκε και αποδέκω. Γιατί μιλάμε για δέκο ετή και για τράπεζες. Να συγκριθούν τα πάντα. Δεν μιλάμε για το στενό κράτος. Μα κάνετε πλάκα τώρα. Και να σας πω, η απόδειξη σε αυτό δεν είναι ότι το λέω, δεν έχει καμία ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι ότι οι ίδιοι δεν είχαν ζητήσει επί των ημερών μας να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, το μεγάλο σκάνδαλο σε αυτή την υπόθεση δεν ξεκινά από την κατανομή των ποσών. Το οποίο είναι προφανές. Ναι. Εάν για παράδειγμα η κυρία Γιάμαλη, το λέω επειδή είναι παρούσα, έχει ένα site και πάρει 850.000 για να λέει ότι τι καλός που είναι ο Ζαχαριάδης και τι ωραία που ντύνεται και οι γραμμές στο πουκάμισό του ωραίες και τι ωραία τα γυαλιά του και τι σηκάτος κύριος και μπράβο. Κουρεύτηκε. Και κουρεύτηκε. Να πω κάτι. Εσείς και ο Ζαχαριάδη, λοιπόν, είχατε εφημερίδες φαντάσματα που λεπτό, δεν υπάρχουν λεπτό, σήμερα, τις χρηματοδοτήσατε. Και σήμερα έρχεστε εσείς να σχολιάσετε εμάς. Γιατί δεν το αναδείξατε αυτό.
Εφημερίδες φαντάσματα χρηματοδοτήσατε. Γιατί δεν το αναδείξατε. Λοιπόν, θα βγουν και οι πίνακες και θα τα πούμε όλα. Εφημερίδες φαντάσματα. Τα ξέρετε πολύ καλά. Ήμουν και εγώ αντίθετος. Τα ξέρετε πολύ καλά. Ξέρω, για πείτε τα. Εγώ δεν σας ρίχνω ευθύνη σαν προσωπική. Γιατί είστε νέος βουλευτής όπως είμαι και εγώ. Μα ούτε εγώ σας λέω προσωπική. Αλλά σας λέω και είμαι σίγουρος. Χρηματοδοτήσατε. Κύριε Παναγέρα, δεν σας διέκοψα. Καταρχήν, εάν βλέπατε ότι χρηματοδοτούσατε, ότι χρηματοδοτούσαμε εφημερίδες φαντάσματα, η θεσμική σας ευθύνη και η δημοκρατική σας ευθύνη σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν εννοώ φαντάσματα, λεφτά, εννοώ ότι που μετά κλείσανε. Λεφτά, μετά φύγανε. Στα λεφτά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, εάν λοιπόν διαπιστώνατε ότι όσο ήμασταν εμείς κυβέρνηση, χρηματοδοτούσαμε εφημερίδες φαντάσματα και εσείς δεν μας κάνατε έλεγχο ως αξιωματική αντιπολίτευση, σας καταγγέλλω τώρα ότι αφήσατε εμάς να διασπαθήσουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού σε εφημερίδες φαντάσματα. Γιατί έχετε ρόλο. Είχατε ρόλο. Δεν ήσασταν εξοκοινοβουλευτικοί. Το δεύτερο τώρα. Ένα λεπτό, κύριε Σπανάκη. Θα πάρετε. Κρατάτε να κάνουμε. Να κάνουμε. Αλλά εγώ δεν έκανα όταν μιλάγατε. Το δεύτερο. Είμαι σίγουρος ότι εσείς προσωπικά δεν γνωρίζατε. Διότι αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παιχνίδι που παίζεται σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα. Και προφανώς δεν αφορά όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και προφανώς δεν αφορά όλη την κυβέρνηση. Αφορά συγκεκριμένα πράγματα που οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έγινε. Δόθηκε απευθείας ανάθεση στο Media Shop, Intensive Media, 20 εκατομμύρια ευρώ. Initiative, συγγνώμη, έκανα λάθος. Χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία, με το πρόσχημα της έκτακτης διαδικασίας του κορονοϊού. Ο κορονοϊός είναι υπαρκτός, αλλά μπορούσατε να φωνάξετε τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες και να τους πείτε, παιδιά, μέχρι μεθαύριο, επειδή πρέπει να γίνει γρήγορα η διαδικασία, η εταιρεία της κυρίας Γιάμαλη, του κυρίου Σουρμελίδη, του κυρίου Λιβιτσογιάν και η Intensive να καταθέσουν και άλλες μεγάλες επικοινωνιακές εταιρείες. Αν δεν κάνω λάθος, με αυτή την εταιρεία είχατε συνεργαστεί και προεκλογικά και σας έκανε πολύ καλή καμπάνια. Και νομίζω ήταν και ένα τμήμα της εκλογικής σας επιτυχίας. Αλλά δείτε τώρα, η εταιρεία που σας έκανε την καμπάνια, ένα τμήμα της καμπάνιας προεκλογικά, είναι η εταιρεία η οποία με απευθείας ανάθεση παίρνει χρήματα μέσα στον κορονοϊό. Πώς το βλέπετε, δηλαδή, ένας δημοκράτης δεξιός υποψιασμένος, ο οποίος δεν είναι σαν ο φάγος. Μισέτε να το πείτε λίγο πιο αναλυτικά. Ναι. Μιλάτε λοιπόν εσείς για ποια συγκεκριμένη. Την εταιρεία στην οποία κάνετε απευθείας ανάθεση. Για πού μιλάτε, για το ΝΕΟΤ, λέτε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μιλάω για το Marketing Greece. Είναι πολλές οι εταιρείες, κύριε Σπανάκη μου. Εντάξει, δεν έχουμε, εγώ σας λέω, δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και όταν λέω φαντομάδες, γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χρηματοδότησε φαντομάδες, επιχειρήσεις, εφημερίδες, που μετά εξαφανίστηκαν. Ονόματα, κύριε Σπανάκη. Εξαφανίστηκαν. Πείτε ονόματα, μιλάτε. Μην πετάτε φωτοβολίδες, πείτε ονόματα. Ποσά, εκδότες, πρόσωπα. Τώρα, αύριο το πρωί στο κοινοβούλιο. Αύριο το πρωί, κυβέρνηση είστε. Δηλαδή πώς αφήνετε αυτή τη σκιά. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούνε στο τελευταίο τρίμηνο με 800 ευρώ και λέτε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προηγούμενος πρωθυπουργός που έκανε θυσίες ο ελληνικός λαός, που πόναγε, που μαζεύαμε το μαξιλάρι των 36 δις, έδινε έτσι και χρήματα και το περνάμε καλά, έτσι. Καλά, μέσα από την υπερφορολόγηση που κάνατε. Εγώ θέλω. Η οικονομική σας θεωρία είναι θεωρία προς αποφυγή. Ναι, εντάξει. Ωραία. Δηλαδή σε περίοδο ύφεσης υπερφορολογήσατε τους Έλληνες πολίτες. Αυτό κάνατε. Ναι. Κόψατε συντάξεις, αυτά κάνατε. Καλά, και σας άφησε 12 τρίμηνα συνεχόμενη ανάπτυξη, κύριε Σπανάκη. Ψάχνουν το ΕΚΑΣ με τους νόμους που φέρατε. Και θα αργήσουν να το δουν. Κερδίσατε τις εκλογές. Όλα αυτά, μην τα ξεχνάμε. Το ΕΚΑΣ, κύριε Σπανάκη, δεν το δίνετε εσείς. Λοιπόν, εμείς μόνο ολοκληρωγία από πρώτο νομοσχέδιο. Καλά. Να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Για να πάμε και στον κύριο Κατρίνο. Κύριε, είμαστε εδώ να συνεχίσουμε την πολιτική μας. Ο κόσμος πρέπει και να καταλαβαίνει. Είναι ωραία η κουβέντα στο στούντιο, αλλά πρέπει να μας ακούει και να κατανοεί. Όταν μιλάμε όλοι μαζί δεν μας κατανοεί. Ολοκληρώστε, κύριε Ζαχαριάδη, για να προχωρήσουμε. Την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη υπόθεση, την πολιτική που ακολούθησε με το θέμα των βάουτσερ και τους επιστήμονες, την πολιτική που την έχει καταγγείλει και το κίνημα αλλαγής με το όργιο των απευθείας αναθέσεων. Εμείς θα κάνουμε αυτή την περίοδο μια συγκριτική μελέτη να δούμε πόσες απευθείας αναθέσεις γίνανε στην πανδημία στην Ελλάδα και πόσες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι ξέρετε, κυρία Γιάμαλη,
έχουν βρει την καραμέλα τώρα της πανδημίας, που είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Όντως κάποιες διαδικασίες πρέπει να πάνε πιο γρήγορα. Και γίνονται σε όλα απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή, όποιος διαβάσει τα νομοσχέδια. Και με διαφάνεια έχει μια σημασία. Ναι, όποιος διαβάσει τα νομοσχέδια. Απευθείας ανάθεση εδώ. Δηλαδή, είναι ένα πάρτι ταχύτητας και αδιαφάνειας. Η ταχύτητα χρειάζεται, αλλά η ταχύτητα πρέπει να συνδυάζεται με τη διαφάνεια. Αλλιώς δημιουργούνται σκιές σε τμήματα του ελληνικού λαού που ήδη υποφέρουν από την κοινωνική χρεοκοπία που κατά τη γνώμη μου συντελείται και πολύ σύντομα θα αντιδράσουν σε αυτές τις πρακτικές. Κυρία Κατρίν, κυρία Σπανάκη, θα με αφήσετε μετά στη σειρά μου να απαντήσω. Στη σειρά σας όμως, κύριε Σπανάκη, να απαντήσουμε γιατί. Λοιπόν, κυρία Κατρίνη, θέλω να ακούσω και εσάς, γιατί είδα ότι εχθές σηκώσατε το θέμα των 20 εκατομμυρίων. Ζητώντας εξηγήσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Βλέπει και το κίνημα αλλαγής, έτσι, ψήγματα ή δείγματα αδιαφάνειας? Αν μου επιτρέψετε καταρχάς, μια και ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε σε ένα υποθετικό παράδειγμα πόσο αξία...